Κύριε Κωνσταντόπουλε, ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας και της Ηλίας. Εσείς ικανοποιηθήκατε από αυτά που ακούσατε? Θεωρείτε ότι η Ηλία θα πάει στην επόμενη μέρα? Κύριε Γιάβα, απευθυνόμενος γενικά στους πατριώτες μας, αλλά ακούγοντας και τα μέτρα της κυβέρνησης, η ιστορία μας έχει διδάξει δύο δρόμους. Ένας δρόμος είναι η πραγματική κατάσταση που επικρατεί μετά την εξαγγελία μέτρων, τις οποίες έχουμε δει και κατά το παρελθόν, και ο δεύτερος δρόμος είναι ο δρόμος της πολιτικής. Εμείς προερχόμαστε εδώ στην Ηλία από μία κατάσταση κατά το παρελθόν μετά το 2007, το οποίο έφτασε σε δύο άξονες. Το ένα ήταν το Ταμείο του Μολυβιάτη με τη στήριξη όλων των συμπολιτών, συμπατριωτών μας ανά τον κόσμο, όπως το έχω πάλι τονίσει, συγκεντρώνοντας ένα τεράστιο ποσό. Και το δεύτερο είναι ότι μετά από αυτό η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα, όπως και για τους πυρόπληκτους, αν θυμάστε καλά, με την εγγύηση του Δημοσίου, δίνοντας κάποια δάνεια. Και τα δύο αυτά μέτρα, παρά το ότι έγιναν τότε, κανένα από αυτά τα δύο δεν τηρήθηκε και τα χρήματα ξαναμίστηκαν. Οι δε πυρόπληκτοι, θα ήθελα να πω, μέχρι και σήμερα που συζητάμε, μετά από 14-15 χρόνια, προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη ως προς την εξόφληση των δανείων τους. Δυστυχώς όμως ούτε και αυτοί έχουν εξυπηρετηθεί. Τώρα πάμε στην διαδικασία των μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση σήμερα μετά τις πυρκαγιές. Σήμερα μετά τις πυρκαγιές μου αρέσει να συζητάω απλά πραγματική, υπερπραγματικής βάση και όχι πολιτικά, διότι ασχολούμαι με τα κοινά, αλλά βιώνω τον τόπο μου. Και επειδή ζω εδώ, όπως και ζουν όλοι οι πατριώτες μας, θα ήθελα να πω το εξής. Τα μέτρα πράγματι με ικανοποιούν από την κυβέρνηση. Η εκτέλεση των μέτρων είναι αυτή η οποία θα είναι σημαντική για το μέλλον. Και στα μέτρα αυτά πράγματι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, τον Πρωθυπουργό ο οποίος εξήγηλε για να γίνει, εκεί θα έλεγα ότι έχει δύο άξονες πάλι. Ο ένας είναι η στήριξη των συμπολιτών μας που πλήγησαν. Και η δεύτερη είναι η ανασυγκρότηση των περιοχών. Αυτά τα δύο συνδέονται. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει μία σταθερή βάση από μία ομάδα, από έναν οργανισμό, από μία επιτροπή συγκεκριμένη, τα οποία να τα θέτει επί της πραγματικής βάσης και να υπάρχει στήριξη. Οι πληγέντες μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζουμε, όταν τα χρήματα αυτά μεταφέρονται σε ειδικά ταμεία, ταμείο Μολυβιάτη, όπως το βιώσαμε εδώ στην Ηλία, είτε ταυτόχρονα όταν μπαίνουν κάποιες επιτροπές και λέει ανασυγκρότηση με σχέδια, μελέτες, όλα αυτά τα οποία και εδώ τα βιώσαμε, αν θυμάστε καλά, και εκείνη την εποχή. Άρα στις δύο αυτές περικινήσεις η άποψή μου είναι κάθετη, ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν διάμεσες ούτε ειδικά ταμεία, ούτε ταυτόχρονα να υπάρχουν δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες για την διαχείριση των χρημάτων αυτών. Γιατί δυστυχώς σε καταστάσεις εκτακτοανάγκης, η οποία επικρατεί ο πόνος, η θλίψη, η αγανάκτηση, η απόγνωση όλων όσοι έχουν καεί, δεν είναι η αντικειμενική αξία ενός σπιτιού σε ένα χωριό που είναι μηδαμινή. Η εμπορική αξία ή τα υπάρχοντα που καίγονται είναι τριπλάσιας αξίας από την πραγματική που θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η δυνατότητά της για να μπορέσει να στηρίξει τους πληγέντες. Το δεύτερο σκέλος είναι η κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία μετά από 3-4 χρόνια θα υπάρξει για να μπορέσει να βοσκήσει ο άλλος τα πρόβατά του. Το τρίτο σκέλος ταυτόχρονα είναι τα ελαιόδεντρα που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ. Θέλουμε 6-7 χρόνια για να μεγαλώσει πάλι τα δέντρα και να έχουμε παραγωγή. Όλα αυτά τα χρόνια δεν τα έχει μελετήσει μέχρι σήμερα κανένας. Γι' αυτό και λέω και είμαι κάθετος αυτό. Και το εύχομαι η κυβέρνηση να το εφαρμόσει έστω για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουμε παραδείγματα το τι έχει συμβεί. Επικρατούν οι μικροκομματικοί φίλοι, επικρατούν οι κομματικοί φίλοι, επικρατούν οι γνωστοί φίλοι και συγγενείς, οι οποίοι ναι, λαμβάνουν τα χρήματα και τελικά στους πραγματικούς πηγέντες πάνε ελάχιστα. Άρα θα ήθελα ανά χωριό-χωριό, ανά περιοχή-περιοχή, απευθείας από κεντρικό επίπεδο, να μεταβαίνει η Επιτροπή, να αξιολογεί και να δίνει επιτόπου, θα το έλεγα απλά, την επιταγή στο χέρι των πηγέντα, και για να μπορέσει να ξαναφτιάξει την περιουσία του και για να μπορέσει να ανασυγκροτήσει την περιοχή του. Διαφορετικά δεν γίνεται, γιατί ο ίδιος γνωρίζει και το πώς θα φτιάξει και ποιο είναι το κόστος των υπαρχόντων των οποίων έχασε στην πυρκαγιά, και ταυτόχρονα
με την κίνηση αυτή θα του δώσει τη δυνατότητα να καθαρίσει τα αλλιοστάσια του, να καθαρίσει την περιοχή του και μέσα σε χρόνο άμεσο θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, να επανέλθει δηλαδή στην κοινωνία και από πλευράς οικονομικής υποστήριξης, αλλά και από πλευράς ψυχολογικής. Γιατί είναι σημαντικό όταν χάνεις τα πάντα το πώς μπορεί να επανέλθεις. Αυτή είναι η βασική μου θέση και αυτό έχω το αγγίσει και το παραλαμβάνω για να μην ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Δηλαδή, σταματάει η φωτιά, κλείνουν οι κάμερες, αρχίζουν ειδικά ταμεία, ειδικές επιτροπές, τα λεφτά ξανανίζονται και κλείνει ο κύκλος. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι και για πολλωστή φορά, όπως και τώρα το είδα, βίωσα, υπάρχουν αυτοί που πραγματικά συμπονούν και στηρίζουν τους συμπατριώτες μας που σε μια τέτοια κατάσταση, όπως είναι η πυρκαγιά, όπως είναι ο σεισμός που είχαμε το 2008, όπως είναι μια πλημμύρα. Υπάρχει όμως και μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου που δυστυχώς δεν αλλάζει νοοτροπία. Και το είδαμε, δηλαδή πας μια μπαλέτα νερό, φωτογραφίζεσαι, τη σηκώνεις, γιατί όλη η ιστορία δεν είναι να στηρίξεις τον συμπατριώτη σου ή να το στηρίξεις ψυχολογικά, οικονομικά στον πόνο του. Είναι ταυτόχρονα και το πολιτικό, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, το οποίο πηγαίνεις απλά και μόνο να φωτογραφηθείς, να σηκώσεις στο διαδίκτυο, να σηκώσεις τα μέσα ότι βρέθηκες εκεί. Αυτό δυστυχώς το ζήσαμε και σήμερα και επαναλαμβάνεται. Προσωπικά για μένα αυτά πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική διαδικασία στήριξης. Είναι εκατοντάδες τα χρήματα, πρέπει το κράτος να έρθει σε άμεση επαφή με τους παθόντες και να κλείνει αυτός ο κύκλος. Θα ήθελα, επειδή το τόνισα όμως και το έχω επανειλημμένα τονίσει, ότι ναι, η ευθύνη μπορεί να πέφτει στο κράτος. Η ευθύνη μπορεί να πέφτει στην αρμοδιότητα αυτού που έχει την ευθύνη για την πυρόσβεση. Όπως τόνισα ότι τις παλαιότερες εποχές είχαμε το δασαρχείο, το οποίο έκανε αποψηλώσεις, το οποίο ταυτόχρονα καθάριζε τους δρόμους στις δασικές εκτάσεις. Γι' αυτό και επιμένω ότι το δασαρχείο έπρεπε να είναι επικεφαλής του συντονισμού και όχι πυροσβεστική. Λέω μπράβο στην πυροσβεστική για τον αγώνα που κάνει, αλλά στις δασικές εκτάσεις το δασαρχείο έχει άμεση επαφή με τους ντόπιους, οι οποίοι γνωρίζουν και τα χωράφια και τα μονοπάτια, μπορούν να βγουν μπροστά και να στηρίξουν, να σβήσουν την πυρκαγιά. Όταν παραμένεις και βλέπεις από την πλατεία του χωριού σου ή εγκαταλείπεις το χωριό σου και η φωτιά έρχεται, σίγουρα θα κάψει, θα περάσει και θα συνεχίσει. Άρα εκεί υπάρχει η δράση της φωτιάς και η αντίδραση. Γι' αυτό και έθεσα ένα θέμα και το επαναλαμβάνω ότι πρέπει να εξεταστεί και σε κεντρικό επίπεδο ότι μέρος της ευθύνης για την πυρόσβεση σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να επανέλθει στο δασαρχείο. Και κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσω και ένα άλλο θέμα. Η Δήμη Αυτοδιοίκηση πού είναι? Γιατί εγώ που γυρνάω στα χωριά μας βήμα-βήμα, εδώ στο Δήμο Ήδηρας, από τα πλαϊνά στους δρόμους τους κεντρικούς μέχρι εντός των χωριών και περιμετρικά των χωριών δεν έχει υπάρξει καμία αποψήλωση. Όταν έρχεται η φωτιά, έχει να κάψει, έχει τροφή να περάσει. Διότι είναι ανύπαρκτη η αυτοδιοίκηση στην πρόληψη. Το τονίζω. Επειδή προέρχομαι από ένα επάγγελμα που πάντα αυτό είχαμε ως βασικό άξονα, την πρόληψη στις ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό ένα κράτος συντηρεί τις ένοπλες δυνάμεις. Για την πρόληψη δεν έχουμε πόλεμο κάθε μέρα. Προστατεύουμε την ασφάλεια της χώρας μας. Έτσι και εδώ προστατεύουμε τις ιδιοκτησίες, ακόμη και την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Άρα απαιτεί την πρόληψη από το Μάρτι και αυτό ως υποψήφιος δήμαρχος και ως δήμαρχος του Δήμου Ήλιδας ελπίζω με τη στήριξη των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, θα είμαι κάθετα όσο αναφέρεται την πολιτική προστασία του Δήμου Ήλιδας και απαιτείται από τον Δεκέμβριο και τον Φεβρουάριο να υπάρχει ένα σχέδιο αποψήλωσης, καθαρισμού με ζώνες περιμετρικά των χωριών. Δεύτερον, να υπάρχουν υποχρεωτικά βάνες εντός των χωριών περιμετρικά για να μπορούν να τροφοδοτούνται τα πυροσβεστικά. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που είναι αρκετά σοβαρό και σημαντικό, ότι οι Δήμοι θα πρέπει να καθαρίζουν τους δρόμους. Δεν υπάρχει ούτε αυτό, άρα το πυροσβεστικό φτάνει στην πλατεία του χωριού, επειδή είναι ακαθάριστος ο δρόμος, δεν μπορεί να μεταβεί στους αγροτικούς δρόμους, με αποτέλεσμα η φωτιά να είναι ανεξέλεκτη. Γιατί δεν υπάρχει καμία πρόληψη από κανένα. Ελπίζω όμως, όσο αναφέρεται το μέτρο που είπαμε εξ αρχής, η κυβέρνηση
Και ελπίζω στον Πρωθυπουργό, ο οποίος για πρώτη φορά άκουσα προσωπικά, άλλοι λοιπόν να έχουν αντίρρηση, Πρωθυπουργό να ζητάει συγγνώμη από τους πολίτες για αυτή την καταστροφή, ελπίζω να πάει και στο επόμενο βήμα και να θέσει επιτάπητο στο θέμα την αποζημιώσεων των πολιτών που πλήγησαν. Απευθείας η αποζημίωση στους ίδιους, ούτε μέσω Δήμων, ούτε μέσω Περιφέρειας, ούτε μέσω Ειδικών Ταμείων, ούτε μέσω Υπουργείων, ούτε κάποιων φορείων. Τότε είχαμε το Ταμείο Μολυβιάτη. Μην πούμε στη διαδικασία, όπως εύστοχα άκουσα προχθές, το Ταμείο Μπαίνουν. Δυστυχώς πρέπει αυτά να αλλάξουν για να μπορέσει να υπάρχει πραγματική ανασυγκρότηση των περιοχών και οι πολίτες οι οποίοι πλήγησαν πραγματικά να στηριχθούν και ψυχολογικά και οικονομικά για την επόμενη μέρα.